να ρωτήσω εγώ μια ευκαιρία. Βγαίνουν πολλά και με δύσκολα. Παρακολουθήσατε τις συνεδρίες με τους Βούλιο. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν η δεξαμενή στον Γιάννη τον Καρβούνι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεξαμενή Γιάννη Καρβούνι. Νέο νεκροταφείο και πετρολικό πάρκο στον Εύοντα. Πού βρίσκονται αυτά, πού βρίσκεται η μελέτη με την κατάσταση συνεργείων και ποιο είναι ο σχεδιασμός για αυτή την περιοχή, για τη Δημοτική Αρχή. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε το τελευταίο. Με την κατάσταση των συνεργείων που το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα Adonis Streets και περιμένουμε την απόφαση ένταξης. Αφορά τις μελέτες για την μετεγκατάσταση των συνεργείων, να φύγουν τα συνεργεία από εκεί που είναι σήμερα, να πάνε στο δίπλα από τον βιολογικό καθαρισμό που υπάρχει εκεί ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, έτσι να ελευθερωθεί ο χώρος και να γίνει και ανάπλαση του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέβοντα. Αυτό είναι το ένα. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση ένταξης, είναι ένας προϋπολογισμός 620.000. Το άλλο που αναφέρατε, προφανώς δεν μπορεί να γίνει κημετήριο στο σημείο που είχε σχεδιαστεί, διότι απλά εκεί πέρα το ανάγλυφο δεν επιτρέπει την κατασκευή κημετηρίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχαμε πει λοιπόν στη συνάντηση με τον μελετητή που είχε στην Καλαμάτα ότι θα πρέπει πρώτα να βρούμε το χώρο να αλλάξουμε στο γενικό προγραμματικό σχεδιασμό, να διώξουμε από το συγκεκριμένο σημείο το κημετήριο και έτσι πολύ εύκολα θα τοποθετηθεί εκεί η δεξαμενή. Πέρα από το ότι οι χρήσεις γης επιτρέπουν την εγκατάσταση εκεί δεξαμενής. Αυτό είναι κάτι άλλο που μπορεί να μην χρειάζεται καν να διώξουμε το κημητήριο. Όπως και να έχει όμως, έχουμε υποχρέωση να βρούμε χώρο για νέο κημητήριο στη μόνη μας. Και δεν μπορεί να γίνει εκεί, δεν το επιτρέπουν το ανάγλυφο και δεν το επιτρέπει κιόλας ότι μιλάμε για το περιβαλλικό πάρκο του Νέβοντα. Άλλη ερώτηση που κάνεις. Όλα αυτά θα γίνει με αναθεώρηση του υλικού πολεμικού σχεδίου και του περιβαλλοντικού πάρκου. Και, το περιβαλλοντικό πάρκο δεν χρειάζεται αναθεώρηση, είναι περιβαλλοντικό πάρκο. Δεν υπάρχει λόγος για αναθεώρησης. Ό,τι άλλο χρειάζεται, ναι, θα γίνει. Ό,τι χρειάζεται. Με σημειακή τροποποίηση, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή. Με σημειακή τροποποίηση ή αναθεώρηση. Σόλτο, ακούστε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αναθεώρηση του κουκουσού αυτή τη στιγμή. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Υπήρξε ένσταση η οποία απορρίφθηκε. Αυτό είναι δεσμευτική, δεν μπορεί να γίνει αναθεώρηση. Μπορεί όμως να γίνει στο πλαίσιο των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Μην ξεχνάμε ότι τρεις περιοχές, οι τρεις ενότητες εκτός του Δήμου Καλαμάτα, Άριο, Σαρφαρών και Θουρίας έχουν ενταχθεί στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Και δευτερογενώς έχει ενταχθεί και η Καλαμάτα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία δημιουργίας των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και μέσα από αυτό θα έρθει και η αναθεώρηση του κουκουσού. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν πράγματα που δεν ισχύουν.